Και προχωρούμε για τον Ευαγγελινό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Στεκόμαστε εδώ πολύ περήφανοι για σένα, Ευαγγελινέ μου, και θέλω να σου διαβάσω αυτά που δεν μπόρεσαν εδώ να είναι και σου γράφω. Η κυρία Μαρία Γουστάτου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Ευαγγελινέ, αυτό που μετράει στη ζωή είναι η καλοσύνη και η ταπεινότητα. Όλα αυτά που σε χαρακτηρίζουν. Θερμές ευχές να είσαι πάντοτε άξιος και θα τα καταφέρεις. Είμαι ευτυχής που σε είχα μαθητή. Και από τη Μαρία, την Παπαδάκου, λέει, είναι εκτός Κεφαλονιάς και σου γράφει. Φίλε και συμφοριανέ, το ήθος σου, η αξιοπρέπειά σου, η ωριμότητα, η ταπεινότητά σου. Ξέρω, όλα αυτά θα παραμείνουν μέσα όσο ψηλά και αν φτάσεις, γιατί ξέρεις να αγωνίζεσαι, μας κάνεις υπερήφανους. Όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μιλήσει για τον Ευαγγελινό. Μέσα σε αυτά που είπα, είναι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει τον Ευαγγελινό. Η ταπεινότητα, η ωριμότητα. Έχω συνεργαστεί μαζί του, είμαι πολύ παρήφανη αυτόν. Και συγκινημένη. Ευαγγελινέ μου, το σύμπαν εύχομαι πάντοτε να σε βοηθάει, πάντοτε να οδηγεί τα βήματά σου για το καλύτερο. Αυτό θέλω να στο δώσω εγώ. Η καλύτερη βοήθεια, μπορώ να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.